Πάρης Τσελεπίδης, καλησπέρα σας κύριε Τσελεπίδη. Καλησπέρα σου Γιώργο μου. Νομίζω ότι εχθές, πέραν το ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σου όσον αφορά για τα καλαμάκια, έτσι και το δεκάλεπτο πολλές φορές ανάλογα και με την ποιότητα μπορεί να είναι και πάρα πολύ μεγάλο στόχος. Ναι. Έτσι. Και ειδικά εμείς σου, δεν ξέρω αν πήγες εσύ στο επίπεδο του Φρέντο, έτσι, όσοι μένουμε στο Βραχόγαλο, το χρειαζόμαστε με το παραπάνω. Είτε θέλουμε να είναι τσακισμένο είτε ατσάκισμένο. Ναι, ναι, και εγώ δεν μπορώ. Άμα έχει μαγαζί με καλαμάκι, πλαστικό, πανηγυρίζω. Ε, βέβαια. Ναι. Μα πανηγυρίζουμε να βρούμε μπροστά μας. Ακόμα και στο σούπερ μάρκετ πλέον έχει μόνο τα χάρτινα. Ναι, ναι, ναι. Λόγω οικολογίας. Ευχαριστούμε, δηλαδή έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ευχαριστούμε. Ναι. Αν έχει περισσέψει από κανένα μαγαζί, ξέρει κανένας τίποτα, ας με ενημερώσει. Θέλει ένας φίλος μου ψάχνει. Άστα να πάνε. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Μην τα συζητάς καν. Τέλος πάντων. Εχθές είναι αλήθεια ότι η εθνική μας ομάδα υπό τις οδηγίες του Μάικ του Γιατρά το έκανε αυτό το μείον 8,5. Είναι αλήθεια. Πολύ ευρείας άνετη νίκη παρά το κακό πρώτο δεκάλεπτο με 91-56. Από εκεί πέρα νομίζω ότι φυσιογραφικά στεκόμαστε από τις ομάδες Αθήνας κυρίως στον Ολυμπιακό και στην παρουσία του. Ωπα, πάρει, χαμός γίνεται, δεν σε ακούμε καλά. Πάρει, νομίζουμε ότι έπεσες. Τι ακούγεται έτσι, χάλια. Όχι, δεν πέφτω, έχει λίγο αέρα. Ναι, ναι, κοίτα λίγο την πλάτη να ακούσει καλύτερα. Θα φροντίσω να μετακινηθώ για να μην έχουμε πρόβλημα με αυτού. Έτσι, για να δούμε. Εντάξει, μια χαρά είσαι εκεί. Μια χαρά είσαι εκεί. Θα βοηθήσει λίγο η μετακίνησή μου και δεν κουνιέμαι περισσότερο. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε αυτό, να πούμε επίσης ότι στην ΑΕΚ κινούνται περισσότερο στους ρυθμούς του Πιάνης και ότι δεν με εκπλήσει καθόλου και το γεγονός ότι ο προμηθέας στο μπάσκετ ανακοίνωσε τον Γκάουαν, γιατί ήταν μέχρι στους βασικούς μεταγραφικούς στόχους του Μάκια που αναφέρθηκα και λίγο νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σιγά σιγά παίρνει το δρόμο της επιστροφής από την Αυστρία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, υπάρχει και φιλικό παιχνίδι μπροστά στην Κυριακή στην Λεωφόρο με αντίπαλο τον Βόλο, και επίσης μετράμε αντίστροφα και για την κλήρωση του προαθλήματος που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα στην Αθήνα. Φυσικά και ο Λίμπερο θα είναι εκεί για να δώσουμε στίγμα και όχι μόνο το πόσα είναι οι πρώτες αγωνιστικές. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ξέρουμε ότι 20-21-22 του Αυγούστου θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Super League Inter Wetten. Από εκεί πέρα υπάρχει φιλικό παιχνίδι του ΠΑΣ Γιάννενα σήμερα με την Μπάνικο Στράβα. Να δούμε αν ο ΠΑΣ Γιάννενα θα συνεχίσει και με τις αρκετές αλλαγές στο ρόστερ του να μας να αποτελεί μια ευχάριστη νότα και για το νέο πρωτάθλημα. Θα πάμε με ασοχή στη διπλή ευκαιρία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι δίνεται αρκετά outsider ο ΠΑΣ Γιάννενα. Θα δούμε αν θα μας δικαιώσει αυτό στην διάρκεια της αυριανής εκπομπής, όταν και θα το συζητήσουμε εκ νέου. Και βέβαια από το εξωτερικό, κάτι το οποίο συνδυάζει και την εθνική ομάδα του Πάσκη, να πούμε και να το κλείσουμε κάπου εδώ, ότι ο Ιωάννης Παπαπέτρου, αφού αποκελεύθερος από το Παναθηναϊκό, συμφώνησε και επίσημα και τυπικά με την Παρτίζαν του Ομπράντοβιτς, οπότε θα παραμείνει στο επίπεδο της EuroLeague. Μάλιστα. Αυτή ήταν καλή μεταγραφή. Ευχαριστούμε, Παρή. Να είσαι καλά. Σε χαιρετώ. Να είσαι καλά.